522. This is Athens ATC. Respond, please. Για τους συγγενείς ο χρόνος σταμάτησε το μαύρο εκείνο μεσημέρι της 14ης Αυγούστου το 2005, όταν το Boeing 737 της Αίγιος συνετρίβη στα βουνά του Γραμματικού, παρασέρνοντας τον θάνατο 121 ψυχές. Οκτώ χρόνια πίκρας ο Δίνης, αναπάντητον γιατί και μιας δικαιοσύνης που δεν ανέτειλε ποτέ. Βάλσαμο παρηγοριάς οι δεκάδες οικογενειακές φωτογραφίες από όμορφες αλλά ανολοκλήρωτες στιγμές. Το παραλίμνη μετράει τα περισσότερα θύματα. Τρεις οικογένειες ξεκίνησαν εκείνο το μαύρο πρωινό σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Οκτώ χρόνια γελές, ο χρόνος είναι ο πόνος. Σαν να είναι χτες, σαν να είναι σήμερα. Το πρωί οι μνήμες αναβίωσαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, όπου τελέστηκε το 8ο ετήσιο μνημόσυνο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Τρισάγιο τελέστηκε στους τάφους των θυμάτων παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύνης και Άμυνας, εκπροσώπων κομμάτων, οργανώσεων και πλήθους κόσμου. Χθες βράδυ 121 κεριά άναψαν στην μνήμη των θυμάτων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.